Ακούμε πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπατε, έτσι, και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πλην όμως θέλω να πω ότι η αγορά έτσι βρίσκεται, και χωρίς αυτά να συμβαίνουν, έτσι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα, η οποία πρέπει να ανακάμψει. Λοιπόν, σίγουρα βέβαια και αυτές οι δηλώσεις οι οποίες ακούγονται και από εδώ και από εκεί, έτσι, από τα διάφορα και από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάκαμψη, δεν φαντάζομαι, είναι. Τη συνδέεται με την ανάπτυξη. Αλλά ακριβώς, υπό τις εξελίξεις αυτές, εντάξει, δεν ξέρω πού μεταφράζεται. Μισό λεπτό. Υπό τις εξελίξεις αυτές και έτσι όπως έχουν τα δεδομένα, δεν ξέρω η ανάπτυξη μέσα σε ποιο λεξιλόγιο μπορεί να βρεθεί. Δεν βρίσκεται. Δυστυχώς δεν βρίσκεται εύκολα, δεν μπορούμε να την επινοήσουμε, έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούγονται σίγουρα δεν δημιουργούν ένα ευνοϊκό κλίμα στο να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη. Έτσι. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη κατάσταση στην οποία δεν πρέπει να συρνόμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Δηλαδή πρέπει να ομαλοποιηθεί, και δεν ξέρω με τι τρόπο, σίγουρα το να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που έγινε παράταση του προγράμματος, το να υπάρξουμε σε μία αυτή, σε κάποιες αμοιβές, αν θέλετε, υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς, γιατί περί συμβιβασμού πρόκειται, έτσι, κάπου θέλουμε να μας οδηγήσει και σε ένα διέξοδο. Καταρχάς σε ένα διέξοδο για να μπορούμε να μιλήσουμε και περαιτέρω για ανάπτυξη. Βλέπετε να υπάρχει διέξοδο? Κοιτάξτε, πολιτικό είναι το θέμα. Νομίζω αν υπάρχει και από τις δύο πλευρές, γιατί από τη μία δεν φτάνει, έτσι, μία τέτοια προσέγγιση σίγουρα θα βρεθεί. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει όμως, ναι, έτσι, τότε θα το τραβάμε και αυτό δεν θα είναι προς όφελός μας. Έτσι. Όσο δηλαδή επιτείνονται αυτές οι καταστάσεις, έτσι, της αβεβαιότητας, του ερχόμαστε, φεύγουμε, ξαναερχόμαστε κτλ, νομίζω ότι βοηθάει έτσι ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.